έχεις εδώ πέρα, έχεις από χθες το κουβεντιάζεις αυτό το θέμα πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί όλες τις κακοτοπιές που συμβαίνουν σε αυτή την έρμη την αγορά, τις πληρώνουν τα συνήθις υποζύγια. Ποιοι είμαστε εμείς, δηλαδή, που πληρώνουμε τους λαθρέμπορους. Λαθρέμποροι όχι μόνο στα καύσιμα, όχι μόνο στα τρόφιμα, όχι μόνο στην απομίμηση, παντού όπου μπορείτε να φανταστείτε, στα αλκοολούχα υπάρχει λαθρεμπόριο. Mm-hmm. Και τι γίνεται? Αυτό γίνεται μέσα από τα τελωνία, όταν δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Και πάμε να σας δείξουμε τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι τώρα. Το λαθρεμπόριο ζει και βασιλεύει, μας λέει εδώ πέρα ο υπεύθυνος που έγραψε τη συγκεκριμένη κάρτα. Έγιναν 2.180 τελωνιακές παραβάσεις, δηλαδή κάποιος προσπάθησε να περάσει κάτι. Τα πρόστιμα τα οποία έχει επιβάλει είναι στο 1 δέκατο, το πρόστιμα του συνολικού λαθρεμπορίου, θέλω να σας πω, 100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι πολλά. Έχουμε 6.000 κατασχέσεις με 60 εκατομμύρια, παρακαλώ, Είναι απίστευτος ο αριθμός εδώ. Έτσι, 60... όπως και στο επόμενο στοιχείο που έχεις. Εκατομμύρια τσιγάρα. Στο πετρέλαιο πιάσανε μόλις 200.000 λίτρα καυσίμων. Μόλις. Πολύ παραπάνω. Είπαμε το 1 δέκατο πιάνουν παράνομου εμπορίου. 700.000 παραποιημένα προϊόντα. Μαϊμούδες. Αυτό. Μαϊμούδες. Δεν θέλω να σας βάλω και άλλα στοιχεία που μπορούν να σας κουράσουν όσον αφορά τα αλκοολούχα, ποτά, ακόμα και στα τρόφιμα. Παράνομο εμπόριο. Και τι έρχονται τώρα να μας πούνε μετά από... Πόσα χρόνια, θα μας τα πει ο κύριος Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, είναι ο αρμόδιος επιχειρηματίας της Επιτροπής που διαχειρίζεται, θα λέγαμε, για λογαριασμό των επιχειρηματιών αυτή την ιστορία που είναι εις βάρος όλων των επιχειρήσεων και εις βάρος των Ελλήνων. Κύριε Χατζηχριστοδούλου, πόσα χρόνια έχουν περάσει για να τοποθετηθούν τσιπάκια στα φορτηγά ή για να μπουν αυτά τα μηχανήματα που ελέγχουν τα X-ray, έτσι τα λέτε, τις παράνομες εισαγωγές? Καλημέρα σας, κύριε Βοχάτη. Καλημέρα, κυρία Κοτροπόλη. Καλημέρα σας. Αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά, την οποία γνωρίζετε εσείς και από την εμπειρία σας που κάνατε χρόνια ρεπορτάζ. Επιτέλους έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει, να δούμε τι ακριβώς, τι μεταφέρει το κάθε ένα και πού πάει το κάθε ένα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό στόχος, είναι πού πάει. Δηλαδή περνάει από τα σύνορα. Μπράβο. Κατέβηκε από το λιμάνι, από το φορτηγό. Από το βαπόρι και πήρε το δρόμο του να πάει στον προορισμό του. Πήγε. Πάει στον προορισμό ή πάει κάπου αλλού? Να καταλάβουμε αυτό απλά λόγια, πώς θα γίνεται αυτό ακριβώς? Αυτό θα παρακολουθείτε, έχει δυνατότητα να παρακολουθείς το φορτηγό με GPS, το οποίο που ακριβώς, από πού ξεκινάει και πού είναι ο προορισμός του και πού θα φτάσει. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ το πρόβλημα που είχαμε, ξεκινούσε από το λιμάνι, είτε ναι, της Αλεξανδρούπολης, είτε της Πάτρας, είτε του Πειραιά, και δεν ήξερε κανείς που πάει. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα έχει αποτελέσματα. Και μπράβο, επιτέλους, που είναι πολλά τα τσιπάκια, λέει 10.000 και πλέον τσιπάκια, έτσι. 10.000 είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο σχεδόν θα μηδενίσει στο ενδεχόμενο να πάει κάπου αλλού να ξεφορτώσει. Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, θα βρούνε κάποιοι κάτι να πούν, ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό, επειδή ακούω τη λέξη τσιπάκι και, ξέρετε, πάει το μυαλό μου κατευθείαν εκεί, στην πρώτη αντίδραση? Κοιτάξτε, που θα ακούσουμε. Είναι τώρα η εποχή με τα τσιπάκια που το έχουμε πάρα πολύ, όπως και στις ταυτότητες και παντού. Το λέμε τώρα, θα το πούμε ενδεχομένως και γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι ένας ο οποίος δουλεύει σύμφωνα με τον κανονισμό, σύμφωνα με τους νόμους, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο παράνομος σίγουρα έχει τις επιφυλάξεις του, έχει τις φόβες του. Αλλά εμείς όμως είμαστε με τους νόμιμους, είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους που τους μεταφορείς, τους οδηγούς, ναι, που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι. Σωστό. Πόσο είναι το παράνομο, το λαθρεμπόριο συνολικά σε όλα τα είδη, κύριε Χατζηχριστοδούλου, αυτή τη στιγμή, πόσο το υπολογίζετε? Έχουν γίνει προσπάθειες να τα πούμε αυτά, αλλά πόσο υπολογίζετε πλέον? Κοιτάξτε, το παρεμπόριο πριν, να σας πω, 10 χρόνια ήταν πολύ υψηλό το νούμερο. Το ένα νούμερο που τρόμαζε όλους μας, άγγιζε τα 49 με 50 δισεκατομμύρια. Σήμερα αυτό μπορούμε να πούμε, είμαστε στην ευχάριστη θέση, λόγω και της Δημαίας, η οποία ιδρύθηκε τελευταία χρόνια,
Νομίζω ότι έχει περιοριστεί στα 20 με 22 δισεκατομμύρια. Πάλι ψηλό. Πολύ ψηλό. Ψηλό, αλλά το μισό. Έτσι, δείχνει αυτό ότι γίνεται μια προσπάθεια. Τα πληρώνετε εσείς και εμείς, έτσι, όλα αυτά που λείπουν από την αγορά, από τους φόρους. Ναι, θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η ψήφιση ήταν από το 19, που ψηφίστηκε επιτέλους, το οποίο, ας πούμε, έχει φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και αυτό έγινε με πίεση τόσο από τα επιμελητήρια, αλλά κυρίως και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων, που έχω την τιμή να συμμετέχω και στη διοίκηση. 20 χρόνια τα ακούγαμε, 25 εγώ. Κύριε Χατζη Χριστοδούλου, 25 χρόνια σε αυτό το ρεπορτάζ της ελεύθερης αγοράς και της οικονομίας, 25 χρόνια ακούω ότι θα μπουν τσιπάκια, θα γίνονται έλεγχοι στα τελωνία X-Ray, στα λιμάνια. 25 χρόνια. Κάνανε, αλλά ήταν ψίχουλα μπροστά σε αυτό το μέγεθος που είχαμε. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην κολλήσει πρακτική εφαρμογή. Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, όπως είπε ο κύριος Υποφάτης, πάρα πολλά χρόνια. Το οποίο όμως, ξέρετε, όλα αυτά θέλουν και αποφάσεις. Και όχι αποφάσεις από τους επιμελητριακούς θεσμούς, αλλά θέλει αποφάσεις από την ίδια την κυβέρνηση. Άλιστα. Ιδρύθηκε λοιπόν η Δημαία, η οποία έκανε πολύ εξαιρετική δουλειά σε συνεργασία με το επιχειρήν, το σωστό, το νόμιμο επιχειρήν, και έχει φέρει πολλά αποτελέσματα. Ακούσαμε και τελευταία, πιάνονται συνέχεια συνάδελφοι οι οποίοι με προϊόντα, είτε αν θέλετε παράνομα, ή προϊόντα από μίμησης και τα λοιπά. Όλο αυτό λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Καλή επιτυχία. Αυτά τα 8 δισεκατομμύρια περίπου που χάνονται μέχρι και σήμερα, εάν αυτό καταφέρουμε και στην επόμενη διετία, αν θέλετε, να πέσει στα 10 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο είναι το οικονομικό. Κύριε Χατζηχριστοδούλου, πόσα λεφτά μας μένουν στην τσέπη και πόσο δηλαδή ο ανταγωνισμός θα είναι σε σωστούς όρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.